Είστε οι δύο κύριοι συντελεστές του σημερινού εγχειρήματος να μιλήσετε ζωντανά με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαϊλίδη, να μας πει καταρχήν, ποια ήταν η ιδέα αυτή, πώς ήρθε αυτή η ιδέα να κάνετε αυτό το εγχείρημα σήμερα. Να πω ότι σε αυτό το εγχείρημα συμμετέχουν το 5ο Λύκειο, το 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το 14ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, ο Σύλλογος Ραδιοεραστεχνών Πιερίας και η Ένωση Ελλήνων Ραδιοεραστεχνών που εδρεύει στην Αθήνα. Η ιδέα θα μπορούσα να πω ότι είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Κατερίνη και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Διευθυντή αποφασίσαμε να το κάνουμε ξανά μετά από 5 χρόνια όπως έτυχε, αλλά αυτή τη φορά είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να έχουμε σε τροχιά έναν ελληνικής καταγωγής Ρώσο κοσμοναύτη και γι' αυτό ήταν κάτι που γινόταν πρώτη φορά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δηλαδή γενικότερα το να υπάρξει κάποιος που θα μιλήσει ελληνικά στο διάστημα δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν, αλλά και για τους Ρώσους ήταν η πρώτη φορά που μιλήσανε με κάποιο σχολείο από Ευρώπη ή από Αμερική. Έχουν δηλαδή με αυτή την επαφή ξεφεύγουν μόνο από την Ρωσία και ανοίγουν τις πόρτες τους προς Ευρώπη τουλάχιστον. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε ελληνικά στο διάστημα. Πρώτη φορά και ποντιακά. Και ποντιακά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τόνα, πόσο δύσκολο ήταν να γίνει αυτό το εγχείρημα? Δεν είναι εύκολο να έρθει σε μια διαστημική επαφή. Ξεκινήσαμε το 2015. Η πρώτη σκέψη ήταν με τον πρόεδρο των ραδιοερασιτεχνών Πιερίας να βάλουμε ένα project, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το διάστημα στο σχολείο μας, ώστε να επικοινωνήσουμε με τον κοσμοναύτη, τον Θόδωρο, τον δικό μας άνθρωπο, τον Έλληνα, για να μπορέσουμε να ακουστούμε κι εμείς στο διάστημα. Τα τρία αυτά χρόνια το project στο σχολείο μας είχε πολλά αποτελέσματα. Έγιναν πολλές ενημερώσεις των μαθητών για το διάστημα, έγιναν πολλές δραστηριότητες στο σχολείο μας και ήταν πολύ σημαντικό γιατί είχαν εμπλακεί και πολλές άλλες ειδικότητες και όλοι οι μαθητές του σχολείου. Ζωγραφίσαμε, παίξαμε, χορέψαμε, είπαμε πάρα πολλά τραγούδια για το διάστημα και προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα, το project αυτό, να έχει και την επικοινωνία. Η επικοινωνία σήμερα ήταν πρωτόγνωρη. Το 14ο Δημοτικό Σχολείο απογειώθηκε στο διάστημα, φύγαμε από τα υγιεινά δεδομένα και σήμερα είχαμε μια πολύ καλή εμπειρία να φτάσει η ελληνική γλώσσα στο διάστημα και να έχουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σαραλίδη Κώστα, είναι φυσικός στο 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης. Μιλήστε μας και σήμερα για αυτή την προσπάθεια που έγινε. Εγώ θα επικεντρωθώ στο γεγονός ότι τώρα που η χώρα μας περνάει δυσκολίες, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται πλέον οι Έλληνες, να συνεργάζονται οι φορείς, να συνεργάζεται η εκπαίδευση με την κοινωνία, να γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, γιατί μετά από μια τέτοια σύμπραξη, επειδή είμαστε ένας ικανός λαός, προκύπτουν πολύ σημαντικά γεγονότα. Το σημερινό είναι ένα τέτοιο γεγονός, τέτοιο αποτέλεσμα. Και πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει μήνυμα σε όλους τους Έλληνες να αρχίσουν σιγά σιγά να συνεργάζονται, να πολλαπλασιάζεται η δύναμη για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Και μία τελευταία ερώτηση στον Πρόεδρο. Θα ξαναέχουμε στα κοντά τέτοιο εγχείρημα? Ακόμη είναι νωρίς για να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε στην πορεία πώς θα είναι τα πράγματα και αν υπάρξει ενδιαφέρον, ίσως δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ και να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Ίσως σε άλλη πόλη, για την Κατερίνη δεν μπορώ να πω ακόμη. Είναι πολύ νωρίς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε και εμείς.